τρόπο σα λέει έσω να μην είναι να είναι αφιλάργυρος λέει εντάξει μπορεί να πει κάποιο χωρίς το αργύριο μπορείς να ζήσεις χωρίς την υγεία σου μπορείς να ζήσεις χωρίς πνοή που δίνει ο Θεός και ζωή μπορείς να ζήσεις δεν μπορούμε να ζήσουμε αδερφοί αλλά οι καρδιές μας εύκολα, εύκολα περιπλέκονται αδερφοί σε μέρημνες, Αυτά είναι τα επικίνδυνα, οι μέρημνες, οι οποίες μας απομακρύνουν από τον Θεό. Σελίδα 940 από το Ιωάννη το Ευαγγέλιο. Είναι το σίγμα κεφάλαιο 6. Από το 26 εδάφιο μέχρι και το 29. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπεν «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, με ζητείτε όχι διότι είδετε θαύματα, αλλά διότι φάγατε εκ των άρτων και χορτάστητε. Εργάζεστε μη για την τροφήν τη αλλά για την τροφήν την μένουσα η ζωή αιώνιον, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει, διότι τούτον εσφράγησεν ο Πατήρ ο Θεός. είπον λοιπόν προς Αυτόν, τι να κάνουμε για να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς Αυτούς, τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστεύσετε εις τον οποίον Εκείνος απέστειλε. Μεγάλο έργο αυτό, αδερφή το να πιστεύει κάποιος στον ιό του Θεού του ζώντος. Ο Θεός δεν κάνει άλλες συστάσεις. Αδερφή, δεν υψώνει κάποιον άνθρωπο, αλλά τι, τον αιώνιο λόγο που έγινε άνθρωπος, αυτόν μας συσταίνει αδερφή, αυτόν να γνωρίσει κάθε άνθρωπος, αυτόν να δεχτεί κάθε άνθρωπος για να λάβει την αιώνια ζωή. Και ο σκοπός του Κυρίου που ήρθε στη γη αδερφή δεν, ήτανε, δεν ήρθε για να μας ταΐσει, την πρόσκαιρη αυτή τροφή, αυτή τη δίνει ο Θεός έτσι και έτσι σε όλο τον κόσμο. Ανατέλει τον ήλιο επί και και αδίκως και, βρέ, και, και βρέχει για τους καλούς ανθρώπους και τους κακούς ανθρώπους. Και δεν υπάρχει προσωποληψία στο Θεό. Δεν ήρθε για αυτό το σκοπό, αδερφοί, να μας τρέψει, να φάμε, να χορτάσουμε και πάλι να ξαναφάμε και να χορτάσουμε πιο πολύ, αδερφοί. Δεν ήταν ο σκοπός της ελεύθερης του Κυρίου αυτός, αδερφοί. Ο σκοπό που ήρθε ο κύριο στη γη, τα αδερφή, ήταν. ήρθε για να μα σώσει, να μα ελευθερώσει από βέβαιο θάνατο, να μα βγάλει από την καταδυναστεία του διαβόλου μέσα από τα χέρια του. Μα πήρε, μα άρπαξε μάλλον, αδερφή, μα έβγαλε από το σκοτάδι, μέσα από την αμαρτία, μέσα από το θάνατο και μα έφερε στο φω. Δόξα στον κύριο. Αλλά ήρθε και κάτι άλλο να κάνει ο Χριστό, αδερφή, να χαλάσει και τα σχέδια του διαβόλου. Δεν τα χάλασε. Αδερφή, η αλήθεια είναι ότι ακόμα το έργο του Θεού δεν έχει τελειώσει, αδερφή. Δεν έχει καταργηθεί και ο τελευταίος εχθρός. Δεν έχει καταργηθεί. Που είναι ο θάνατος. Θα καταργήσει και το θάνατο ο Θεός. Θα τον καταργήσει πραγματικά. Θα τον καταργήσει. Αλλά πότε, στην ώρα του, αδερφή. Ο θάνατος για μας θα είναι κατεργημένος πότε όταν αρπαχτούμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, εάν δεν λάβουμε μέρος σωματικά στην αρπαγή ή όταν γίνει η μεταμόρφωσή μας, τότε δεν θα υπάρχει ο θάνατος πλέον επάνω μας, αλλά θα ζούμε όνειρα με τον Κυριό μας, αδερφοί. Όσο είμαστε σε αυτή τη γη και σε αυτή τη ζωή, αδερφοί, το σκήνομα αυτό το οποίο είναι πολλές φορές ασήκωτο και βαρύ, προσπαθεί να μας τραβήξει προς τα πίσω, να μας κρατήσει κάτω. Σάρκα και αίμα. Σάρκα και αίμα. Δεν είναι από το Θεό η σάρκα και το αίμα. Από το Θεό είναι όλα. Αδερφοί μου. Από το Θεό είναι. Και το σώμα μας και η ψυχή μας και το πνεύμα μας και τα πάντα. Βεβαίω. Αλλά εδώ λέει κάτι αδερφοί. Μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι φάγαν και χορτάσανε από τα ψαράκια και από τους άρτους που ο Κύριος ευλόγησε. Σου λέει τώρα τον βρήκαμε. Δεν έχουμε ανάγκη. Άμα πάμε από πίσω του, δεν θα πεινάσουμε ποτέ. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αδελφή. Δεν θα στερηθούμε ουδενός, λέει ο Λόγος του Θεού. Μα με ρημνάει ο Κύριος και για τα επίγεια και για τα της βεβαίω. βεβαίως. Αλλά μας συνιστά σε κάτι άλλο να δώσουμε προτεραιότητα, αδελφή στο οποίο πολλές φορές δεν δίνουμε, το αμελούμε. Το αμελούμε πραγματικά. Και τους λέω ο Κύριος εδώ πέρα, αφού τον είπανε πώς έφτασες μέχρι εδώ διδάσκαλε, οι μαθητές σου φύγανε με το καράβι. Εσύ σε ποιο πλοίο μπήκες και έφτασες απέναντι στην όχθη, περπατώντας, περπάτησε και έφτασε απέναντι ο Κύριος αδερφή. Και αυτή ήταν η απορία τους. Πώς ήρθες μέχρι εδώ. Έχει τρόπος ο Θεός αδερφή να βρίσκεται την κατάλληλη ώρα στο κατάλληλο σημείο και τους λέει απεκρίτη προς αυτούς ο Ιησούς και είπεν αληθώς αληθώς σας λέγω σας λέγω με ζητείτε όχι διότι είδατε θαύματα πιστέψατε εξαιτία των θαυμάτων τα θαύματα είναι πολύ καλά αδερφοί αλλά τα θαύματα δεν σώζουν τον άνθρωπο το ξέρετε όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη απιστία γεμάτη υποκρισία ό,τι και να δει Όσα σημεία και τεραστία να κάνει ο Θεός, αδερφοί, δίσωζε το άνθρωπο. Ο Ιούδα δεν είδε θαύματα, εσεί τι λέτε. Και όχι μόνο είδε, αλλά και έκανε. Μερικοί λένε ότι ο Ιούδα τον είχαν τον είχαν βάλει στην άκρη, δεν του έδωσε εξουσία ο κύριο. Αδερφοί, του έδωσε επισκοπή, του έδωσε διακονία, του έδωσε εξουσία και δύναμη επί ασθενειών και πονηρών πνευμάτων. Ισοτιμο πίστη έλαβε και αυτό, αδερφοί μου, Ισότιμη εξουσία έλαβε και αυτό, αδελφοί μου, είδε. Και έκανε στο όνομα του Ισού Χριστου και αυτό. Αλλά, αδελφοί, τι είναι μέσα στην πορεία, αδελφοί μου, ο λόγο Θεού λέει και ο Ιούδα ο Ισκαριώτη, ο οποίο έγινε προδότη. Δηλαδή, πρόδωσε τον κύριο, ένα και ένα τη φιλαργυρία. Όχι μόνο, δεν είχε μόνο φιλαργυρία, είχε και το κλέψιμο. Είχε και άλλα πράγματα, αδερφή. Είχε και φθόνο μέσα. Φθονούσε το διδάσκαλό του. Είχε το γλωσσόκομο. Μα δεν τον ήξερε ο κύριο ποιο ήταν. Τον ήξερε πολύ καλά ο κύριο. Του λέει Ιούδα, πάρτα και μέτρα τα εκεί πέρα και κουδούνσε τα όλη μέρα. Αρκεί να σου φύγει από πάνω αυτό το κακό που έχει. <laughs> δεν του φύγει. Αδερφή μου. Και όταν ο άνθρωπο κρατάει τα ειδικά του, αδερφή. Και δεν εκλέγει τα πράγματα του Θεού τα οποία είναι πολυτιμότερα από όλα τα άλλα, πολύ, πολύ πολύτιμότερα και το μεγαλύτερο δώρο και το πολυμότερο δώρο που μας έδωσε ο Κύριος είναι τι, η αιώνια ζωή αδερφή. Δεν την είχαμε χτες και προχτές να το πω έτσι απλά. Όταν ήμασταν στον κόσμο αδερφοί αισθανόμασταν παρουσία Θεού ξέραμε τι σημαίνει αναγέννηση ξέραμε τι σημαίνει τροφή μυφτυρωμένη δεν, δεν τα γνωρίζαμε όλα αυτά. Από τότε που αναγεννηθήκαμε αδερφοί, από τότε που άλλαξε ο Κύριος τη ζωή μας, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε, αρχίζουμε και διψάμε και πεινάμε για τα πράγματα του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί, αδερφοί, τον ακολουθεί, όπως το λέει ο Κύριος, όχι επειδή είδατε θαύματα, αλλά επειδή φάγατε, λέει, εφάγατε εκ των άρτων και χορτάστε Δεν ερχόμαστε στον Κύριο, αδερφοί, να πάει η δουλειά μας καλά, στη ζωή μας να πάνε όλα καλά, να παντρευτώ μια ωραία γυναίκα, μια κουκλάρα, έναν ωραίο άντρα, λένε ψηλό και ξανθό, λένε. Και μαύρο μαυρομάλιτες ωραία είναι, όλοι ωραία είναι. Αδερφοί, <χει> να κάνω ένα σπίτι, να με βοηθήσεις κύριε, έτσι, να με βοηθήσεις. Εάν ερχόμαστε, αδερφοί, για αυτά τα πράγματα στο Χριστό θα απαγοητευτούμε, σα το λέω. Και αν μόνο στα αυτήν, αυτήν τη ζωή ελπίζουμε, για τα αυτή τη ζωή ελπίζουμε στο Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων, λέει ο Απόστολο Παύλο. Είμαστε για κλάματα, κυριολεκτικά. Και έχω γνωρίσει τέτοιου ανθρώπου, αδερφοί. Έχουν έρθει, ζητήσαν, πήραν και αφού πήραν την ευλογία αδελφοί μου από το Θεό πραγματικά πήρανε τους έδωσε ο Θεός αυτό που τους ζητήσανε μετά από λίγο χρονικό διάστημα τους έχασες ε, τώρα εγώ έλαβα αυτό το οποίο ήθελα αυτό το που περίμενα τώρα δεν χρειάζεται ο Θεός δεν χρειάζεται προσευχή δεν χρειάζεται να διαβάζω να ακούω το Λόγο του Θεού δεν χρειάζεται κοινωνία μεταλλήλων τώρα είμαι μια χαρά εγώ όχι δεν είναι έτσι αδελφοί δεν είναι έτσι. Ο κύριο δίνει στους εξητούντα παρά Δίνει, πραγματικά. Δίνει. Όταν ο άνθρωπο ζητάει. Θα μου δώσει υλικά, θα μου δώσει πλούτο πολύ. Αδερφοί, ο κύριο δεν, δεν μας δίνει τις ευλογίε του, ούτε και τα υλικά μας τα δίνει αμέσω. Το ξέρετε. Δεν μας τα δίνει. Δεν μας λέει πάρτα όλα επειδή έγινε παιδί μου, επειδή έγινε στη κατέρα μου, θα δίνω όλα τώρα. Όχι. Όχι Αδερφοί εάν στα ολίγα φανούμε πιστοί Εάν φανούμε πιστοί στα ειδικά μας Προσέξτε αυτά τα οποία Μας έχει δώσει ο Κύριος και μας έχει υποσχεθεί Εάν αυτά τα κρατήσουμε στην καρδιά μας Αδερφοί Και αφινόμαστε Στα χέρια του Κύριου Εμπιστευόμαστε κατά πάντα τον Κύριο στη ζωή αυτή Σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή Ο Κύριος υπόσχεται Και λέει δεν θέλω σε αφήσει Ούτε σε εγκαταλείψει στον προφήτη Ρεμία λέει δεν, θέλ, δεν θα, δεν σε αφήσω να έρθει σε αμηχανία να έρθει σε αδιέξοδα εξαιτία των άλλων που σε πολεμάνε που τα έχουν βάλει μαζί σου που σε απα, απαγοητεύουν που σε κυνηγάνε δεν θα σε αφήσω λέει ο Κύριος και ο Κύριος δεν εγκαταλείπει τον δίκαιο άνθρωπο αδερφοί όταν ζούμε μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού έχουμε δεχτεί τη δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή μας και στην καρδιά μας δεν εγκαταλείπει ο Κύριος δεν σε αφήνει Μα μας κυριεύουνε φόβοι Πώς θα τα βγάλω πέρο, πέρα Αδερφή έχω αρκετές εμπειρίες με τον Κύριο Θα μπορούσα να γράψω βιβλίο Αλλά δεν είναι καλό να γράφει κάποιος βιβλίο Δεν είναι καλό Αδερφή Είχαμε και στερήσεις στη ζωή μας Πολλές υλικές Ανάγκες Είχαμε Πολλά ήρθανε στη ζωή μας Αδερφή δεν μας άφησε ο Κύριος, δεν μας εγκατέλειψε. Καθόλου. Ούτε μας, ούτε και τα παιδιά μας. Μα πώς είναι δυνατόν, αδερφοί. Άντε μας, αλλά τα παιδιά. Αδερφοί, και τα παιδιά είναι δώρα από το Θεό. Προσέξτε. Είναι ωραία χειρόβολα, τα οποία μας έχει δώσει ο Κύριος να είναι στην αγκαλιά μας και να τα φυλάξουμε για τη βασιλεία των ουρανών. Τα παιδιά μας. Και τα εγγόνια, γιατί όχι. Και τα εγγόνια. Ο διάβολος προσπαθεί αδερφή να τα χαλάσει όλα, να τα αρπάξει όλα. Το ξέρετε. Αλλά ο Θεός θέλει το καλό μας αδερφή. Επειδή μας αγαπάει, γι' αυτό μιλάει και έτσι. Και τους λέει εργάζεστε, μη για την τροφή τη φθυρωμένη, με αυτό κάνουμε. Για τη φθυρωμένη εργαζόμαστε χρόνια. Εγώ εργάστηκα πάνω από 40 χρόνια για τη φθυρωμένη τροφή. Αλλά δεν αμέλησα αδερφή και την εργασία για την άθαρτη τροφή όμως. Δεν έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά και υπάρχουν άνθρωποι συγγενείς που μου λένε πόσα χρόνια στη Γερμανία λέω 40 και πόσα σπίτια έχεις δεν έχω σπίτια λέω θα μπορούσα να είχα τώρα δύο ή τρία σπίτια τόσα χρόνια δουλειά αδερφέ ναι τότε έπαιρνε δάνειο το, ε, 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 χορηγούσε και βοήθεια το κράτος τότε αδερφή τι πληρώνεις σε θα μου πει αδερφέ, γιατί δεν πήρε κανένα δύο-τρία να τάχει. Στο κάθε παιδί ένα. Είχα τον φόβο μέσα, αδερφή. να μην χάσει αυτό που έλαβα από τον κύριο. Είχα φόβο. Φοβόμουν τι μέρημνε. Πάρα πολύ. Δεν θέλω να μπλέξω όλα. Γιατί άμα δεν εσύ πρέπει να τα δώσει πίσω. Οπωσδήποτε πρέπει να τα δώσει πίσω. Και άμα δεν τα δώσει πίσω, θα σου πάρουν και το κρεβάτι, θα σου πάρουν και τα ρούχα, θα πάρουν όλα στο τέλο. Α το πάρει τράπεζα το σπίτι και θα μείνει έξω, άστεγο. Είχα τέτοιου φόβου, αδερφή. Το ξέρετε, φοβόμον Λέω, μη το. Μη το. Και τι έκανε, εργαζόσουν έτρωγε, ζούσε. <coughs> Δόξα τω Θεώ, αδερφή. Δεν αμελήσαμε όμω την άλλη την τροφή, τη μη φτυρωμένη, αυτή η οποία δεν φτύρεται, αδερφή. Το ξέρετε. Υπάρχει ουράνιο ταμείο. Τράπεζα ουράνια, να το πω έτσι απλά. Υπάρχει τράπεζα. Νευματική τράπεζα, αδερφή. Οι, περισ... οι άνθρωποι στον κόσμο αγωνίζονται για τα ένσημα τη ζωή αυτή. Και οι περισσότεροι δεν προλαβαίνουν να τα απολαύσουν, τα ένσημα. Με το που βγαίνουν στη σύνταξη, άλλοι δεν προλαβαίνουν να, να μπουν στη σύνταξη. Αδερφή μου, ευχαριστούμε το Θεό. Εάν εργαζόμαστε για τα οράνια, αδερφοί αυτά δεν χάνονται με τα βεβαιότητα Δεν χάνονται. Αυτά τα πνευματικά ένσημα δεν χάνονται, αδερφή. Το ξέρετε όταν αποδημήσουμε και φύγουμε από αυτή τη ζωή μας περιμένουν μας περιμένουν πάνω το ξέρετε και ξέρετε όταν ο άνθρωπος βγαίνει στη σύνταξη και ησυχάζει σου λέει τώρα επιτέλους τα κατάφερα τι κατάφερα τι κατάφερα, τίποτα δεν κατάφερα αδερφοί μου ίσως κοιμάμαι λίγο παραπάνω ίσως κάνω καμιά βόλτα παραπάνω και τρώω παραπάνω τώρα μάλιστα αδερφοί δεν είναι αυτός ο σκοπός που είμαστε εν ζωή και μας κρατάει ο Κύριος αδερφή ζούμε και υπάρχουμε άλλος είναι ο σκοπός μας αδερφή άλλο άλλος να θησαυρίσουμε αδερφή και να εργαζόμαστε για την τροφή τη μη φθυρωμένη ε, για φθυρωμένη δεν θα εργαστούμε έχουμε παιδιά έχουμε υποχρεώσει. δεν λέει πουθενά στο λόγο του Θεού να μην εργαστούμε λέει να εργαστούμε αλλά όλα αδερφοί, με μέτρο. Όλα με τάξη στη ζωή μας και ευσχημόνους. Όλα. Όλα. Έτσι δεν είναι. Εγώ γνώριζα ανθρώπους, αδερφοί, κοντοχωριανός μου. Δεν ξέρω, μπορεί να δουλεύαν και 22 ώρες το 24 ώρα αυτοί, οι αδερφοί. Ήταν σαν τα μυρμήνκια, δε. δεν τους κρατούσε τίποτα. Τίποτα. 20 ώρες δουλειά. Από τη μια δουλειά στην άλλη τρέχανε. Από τη μια δουλειά στην άλλη τρέχανε. Λέω πως τα καταφέρνουν οι άνθρωποι, αδερφοί. Για ποιο σκοπό, για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα. Θέλω να κάνω ένα παλάτι. Στην άμμο. Πού, στην άμμο, σε αυτή τη γη. Θα περάσει η φωτιά, θα έρθουν οι άνεμοι, θα έρθουν οι ποταμοί, θα έρθουν οι σεισμοί, θα μείνει. Τίποτα δεν θα μείνει. Εδώ είναι η αλήθεια, αδερφοί. Έτσι. Δεν μας απαγορεύει ο λόγος του Θεού να έχουμε αδερφή κάτι από, πάνω από το κεφάλι μας, να έχουμε ένα σπιτάκι. Αμαρτία δεν είναι, καθόλου αμαρτία δεν είναι. Ίσα ίσα. Καλό είναι. Αλλά ίσως αυτά τα υλικά αδερφή αυτά τα πρόσχερα να μας κρατήσουν πίσω. Να δεθεί η καρδιά μας αδερφή, Με αυτά τα πράγματα. Τι ωραίο σπίτι που έχω εγώ. Τι ωραίο αυτοκίνητο που έχω εγώ. Τι ωραίο το ένα, τι ωραίο το άλλο. Ό,τι ωρεοποιούμε και υψώνουμε, ειδωλοποιείται, αδερφή. Και αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Ο Αβραάμ ήταν βαθύπλουτο. Ο, ο Ιώβ ήταν πάμπλουτο. Ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, ήταν βουλευτή και, και ήταν πλούσιο. Ο Νικόδημο ήταν άρχοντα και ήταν πλούσιο. Αυτού του ανθρώπου θα του δούμε στον ουρανό. Αν και ήταν βαθύπλουτοι, το ξέρετε, το καιρό εκείνο. Η καρδιά του δεν ήταν δεμένη με τα υπάρχοντά του. Και η ζωή του ανθρώπου δεν συνίσταται από τα υπάρχοντα αυτού, όσα και να έχει αδερφή. Η ζωή μας, αδερφοί, εξαρτάται από τον Κύριο. Από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το οποίο είναι, είναι όντω δύναμη Θεού. Προσωπηρίες, πάντα Τον πιστεύοντα. Όχι στον απηθή και άπιστο, σε Αυτόν ο οποίο πιστεύει στο Ευαγγέλιο. Πιστεύει στα Λόγια του Χριστού. Πιστεύει στο έργο του Χριστού που έκανε για εμάς τους ανθρώπους, αδερφοί. Η θυσία Του δεν έγινε μάταια, is έτσι. Δεν ήρθε ο κύριο στη γη για να περάσει την ώρα του. Και το ωραίο, ξέρετε ποιο ήταν, αδερφή, ότι δεν φανερώθηκε στου ανθρώπου από μια ηλικία ε, κάτω των 20 να ζητήσει δόξα παρανθρώπων Τρία χρόνια, τρισήμιση χρόνια, αδερφή. Ούτε καν οι δικοί του δεν είχαν καταλάβει και δεν είχαν γνωρίσει ποιο ακριβώ είναι αυτό. Δεν το ξέρανε. Μόνο η μητέρα του και ο Ιωσήφ, αδερφή μου. Ο λεγόμενος πατέρα του δεν ήταν πατέρα όμω. Έτσι το νομίζαν οι συγχωριανοί, οι συγχωριανοί εκεί πέρα και οι, οι, ο τότε κόσμο νομίζανε ότι αυτό είναι ο πατέρα του. Δεν, είναι, δεν ήταν ο ιό του Ιωσήφ. Ο Ιησούς Χριστό ήταν και είναι ο ιό του Θεού. Ο μονογενή ιό του Θεού, αδερφή μου. Μόνο τρει ή μισή χρόνια, αδερφή, φανερώθηκε στου ανθρώπου. Και αυτά τα 3,5 χρόνια, αδερφοί, φτάνουν μέχρι τώρα. Αρκούνε για να σωθεί ο άνθρωπος, το ξέρετε. Από τα έργα του, από το σαυρικό θάνατό του και από τα λόγια του, αδερφοί. Επαρκούνε να σωθεί ο άνθρωπος. Μα τόσο απήχηση έχει ο Λόγος του Θεού μέχρι σήμερα, ναι, ώστε να σώζει, να ελευθερώνει, βεβαίως. Μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή, αδερφοί. Όπου το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύτεται αδερφοί γίνεται σωτηρία. Προσέξτε και διατηρείται η σωτηρία μέσα στους ανθρώπους και αυξάνεται η πίστη μέσα στους ανθρώπους και αυξάνεται ο άνθρωπος αδερφοί στα, στα πνευματικά και στα ουράνια δια του Λόγου του Θεού, δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Η τροφή μη φτυρωμένη αδερφοί είναι τα πολύτιμη, η πολύτιμη αυτή λύθη που μας έχει δώσει ο Θεός να εργαστούμε τη σωτηρία μας. Με τα φόβου και τρόμου εργάζεται την εαυτόν σωτηρία γιατί και το θέλει στη ζωή σας και το ενεργεί είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είναι τυχαία η σωτηρία μας αδερφοί. Μόνο εμείς είμαστε οι καλύτεροι μέσα στον κόσμο ή μέσα στην οικογένειά μας. Όχι. Εγώ είμαι ο πιο άτακτος αδερφοί. Να μην πω από όλο τόσο ήγα την οικογένεια. Όταν λέω ο πιο άτακτος, ο πιο άτακτος. Θα μου πεις, ήξερα τη ζωή μου, αδερφέ μου. Αφού εδώ, όταν με είχαν φέρει οι γονεί μου 11, 12, 13, πώς θα ήμουν στο κάμπινγκ σπίναρα, οι γονεί των άλλων παιδιών παραπονιούνταν συνέχεια. Μάστε το παιδί σα, λέει, συμμαζέψτε τον επιτέλου. Συμαζέψτε τον, γιατί τα έχει τα παιδιά μα. Τόσο ωραίο ήμουν αδερφή, Τόσο καλό. Αν πει τι βρήκε ο Θεό σε μένα ή σε εσένα αδερφέ, τι είδε καλό. Δεν υπάρχει τίποτα καλό στον άνθρωπο, αδερφέ. Δεν υπάρχει. Το ξέρετε. Και η σωτηρία που ήρθε στη ζωή μα και το Ευαγγέλιο που ήρθε στη ζωή μα είναι ε, το έλεος και η χάρη του Θεού, αδερφέ μου. Το ξέρετε. Τι είδε ο κύριο τον Σάβλο, τον διώκτη και ευριστή. Δεν ήταν μόνο διώκτη τη Εκκλησία και έβριζε κιόλα. Του κακοποιούσε αδερφοί, θάνατο στους αιρετικούς. Πω. Τα μάτια του Θεού δεν βλέπουν σαν τα μάτια μας, αδερφοί. Τα μάτια του Θεού βλέπουν πάρα πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, μέσα στη διάνοια του ανθρώπου. Εμείς κρίνουμε κατά το φαινόμενο, αλλά ο Θεός, αδερφοί, βλέπει και την καρδιά του ανθρώπου. Και, το, εξομολογείται ο άνθρωπος αυτός, ο Σαούλ, ο πρώην και Ό,τι έπραξα, εν αγνία έπραξα. Ωραίο δεν είναι αυτό. Και ό,τι εμείς κάναμε εν αγνία, αδερφή, ο Θεός το παραβλέπει και το συγχωρεί, αφού μετανοήσαμε. Και δεν πρέπει να έρχονται σε θύμηση τα παλαιά, αδερφή. Έρχεται ο διάβολος αδερφή, τα ξεθάβει όλα και τα, παρε, τα, τα φέρνει πάλι μπροστά μας Μας τα υπενθυμίζει. Ενώ ο Κύριος αδερφή, τα ρίξει στα βάθη των θαλασσών, Εμείς θυμόμαστε τα παλιά. Αχ, το ένα, γιατί το άλλο. Δεν έπρεπε έτσι, έπρεπε παλιό. Τελείωσε. Από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστό στη ζωή μα, αδερφοί, και άλλαξε η ζωή μα, τώρα έχουμε μια νέα πορεία. Ένα νέο δρόμο περιπατούμε τώρα, αδερφοί. Τον οποίο ο κύριο εχάραξε και μα έβαλε να περπατήσουμε κι εμεί στον δρόμο αυτό τη ζωή, τη αιωνίου ζωή. Και να μείνουμε στον δρόμο αυτό, αδερφοί. Στενή είναι η πύλη, λέει ο κύριο, στενή είναι η πόρτα. Η πόρτα αυτή είναι ο Χριστό. Δεν υπάρχει άλλη πόρτα για τον ουρανό και για να σωθούν οι άνθρωποι, αδερφοί. Και τεθλιμμένη είναι η οδό, αδερφοί μου. Μα αυτή είναι η οδό τη ζωή, μαν είναι δυνατόν. Γιατί ο κύριο δεν την έκανε λίγο πιο φαρτιά, να πηγαίνουμε τρέχοντα και όχι σέρνοντα, και όχι στα πλάγια, και όχι περιπατώντα. Να ανοίγουμε τα χέρια έτσι και να τρέχουμε. Όχι, δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα χέρια έτσι, αδερφοί σε αυτή την οδό. Δεν μπορούμε να πετάξουμε ακόμα με πτέρυγε στο γιατί. Θα έρθει η ώρα όμω, αδερφή, που θα γίνει και αυτό. Στενή είναι η οδό και λίγοι είναι οι οποίοι περιπατούν ει αυτή. Πολλοί είναι και κλειμένοι, αλλά λίγοι είναι οι εκλεκτοί. Και οι εκλεκτοί είναι αυτοί οι λίγοι που περπατάνε στη στενή και τεθλιμένη οδό, αδερφή. Σε αυτή την οδό να μείνουμε, σε αυτή την οδό να περπατήσουμε, αδερφή. Γιατί γιατί εκεί θα γνωρίσουμε όχι μόνο την αλήθεια του Λόγου του Θεού, θα γνωρίσουμε και το πρόσωπο αυτό που λέγεται Ιησούς Χριστός. Και θυμήθηκα τώρα τον εγγενητή στυφλό, αδερφή, όταν έλαβε τη θεραπεία από τον Κύριο, όλοι απορούσαν, οι γείτονες του απορούσαν γιατί τον ξέρανε, αφού ήταν εγγενητή στυφλός. Οι γονείς του είχαν πάθει την πλάκα τους. <χε> Πώς έγινε αυτό, αδερφή μου. Μέχρι τότε ο Κύριος τον άφησε. Όταν πήγε όμως και είχε να πω λογομαχία με τους γραμματείς και τους φαρισαίους γιατί αυτοί επιμέναν και το ρωτούσαν τι σου έκανε και απέκτησε στο φως σου ε να, λέει έφτισε έκανε χώμα μου βολε στα μάτια και μου είπε να πάει να πληθώ κολυμπήτρα του Σιλουάμ το απεσταλμένο και εγώ αυτό έκανα αμαρτωλός άνθρωπος αυτός το Σάββατο λέει να κάνει πυλό μα δεν έκανε ολόκληρο χαρμάνιο ο κύριος αδερφή με λάσπη έφτιαξε χαμέ λέει και έκανε λίγο χώμα και του το βάλε στα μάτια. <τυρίζω> Σκαναλιστήκαν οι άνθρωποι, αδερφοί. Και όταν του είπε ο εγκεντή τυφλό, Μήπω και εσεί θέλετε να γίνετε μαθητέ αυτού, γιατί επιμένετε και με ρωτάτε. Μήπω και εσεί θέλετε να γίνετε μαθητέ του. <aprovech> Ακούτε, αδερφοί, τι λένε οι άνθρωποι. Εμεί έχουμε... είμαστε μαθητέ του Μωυσή, δεν είμαστε μαθητέ εκείνου του αιρετικού, του πλάνου, αδερφοί, και τον πετάξαν έξω αδερφή Του έκανε ένα ωραίο, ένα ωραίο μάθημα Ένα ωραίο κείρμα Τους λέει εγώ ένα πράγμα ξέρω λέει Ότι αμαρτωδούς ο Θεός δεν ακούει Άσε τι μου λέτε εσείς τώρα Αυτός μου άνοιξε τα μάτια Λες, Αυτή του είπα εσύ γεννήθηκες από, Στην αμαρτία Και κάνεις εμάς μαθήματα Ούτε από εδώ φύγε Μόλις τον πετάξαν έξω Προσέξτε αδερφή ο κόσμος δεν μας θέλει. Θα μου πεις, εμείς το θέλουμε. Να μην το θέλουμε. Γιατί όποιος έχει την αγάπη του κόσμου μέσα του αδερφή, γίνεται αυτομάτως εχθρός του Θεού. Με το που το πετάξαν έξω, αυτοί τον απορρίψαν παντελώς, τότε τον βρίσκει ο Χριστός. Αδερφή, και τον ρωτάει κάτι. Πιστεύεις στον Υιό του Θεού, ποιο είναι κύριε για να πιστέψω, του λέει. Μα έλαβε θεραπεία και δεν ήξερα από ποιον την έλαβε. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που λαβαίνουν θεραπείε από τον Θεό και δεν ξέρουν, αδερφή, και δίνουν τη δόξα αλλού. Εμεί τουλάχιστον ξέρουμε ότι ο Θεό, αδερφή, έχει ενεργήσει και ενεργεί μέσα στη ζωή μα. Και ό,τι επιτρέπει ο Θεό στη ζωή μα είναι για το καλό μα. Προσέξτε. Πάντα συνεργούσε στο αγαθόν, ει αγαπούντα τον Θεό. Και αν αγαπάμε τον Θεό, αδερφοί, να εξαλειφθούν οι γονγκισμοί από μέσα μας και τα παράπονα και οι μουρμούρες. Δεν με ευλογεί εμένα ο Θεός, δεν με αγαπάει εμένα ο Θεός, δεν μου δίνει εμένα ο Θεός, δεν μου δίνει ο Θεός. Ο Θεός, αδερφοί, είναι έτοιμος να δώσει. Πότε όμως θα δώσει ο Θεός, αδερφοί. Όταν εγώ έχω πάρει στερεά απόφαση να ζήσω με τον Χριστό, να ακολουθήσω τον Χριστό και κάνω βεβαία την κλίση μου, αδερφή. προσέξτε. Και πώ γίνεται βέβαια η κλίση, αδερφή. Πώ. Κοιτάξτε. Πώ γίνεται βέβαια η κλίση. Αφού λέει εδώ πέρα του λέει αυτά τα λόγια να αγωνιστούν για την τροφή που μένει η ζωή νεώνιων, την οποία ο ιό του ανθρώπου θέλει σα δώσει. Και συνεχίζει. Ο Χριστός δηλαδή. Διότι τούτον εσφράγισε ο πατήρ ο Θεός. Δηλαδή η σφραγίδα είναι η επιβεβαίωση από το Θεό. Και ο Θεός αδερφοί μπορεί να μας επιβεβαιώσει και να μας βεβαιώσει ότι όντως μια μέρα θα αρπαχτούμε εάν μείνουμε βέβαια. Προσέξτε. Εάν μείνουμε στο Χριστό, εάν μείνουμε στην πίστη αδερφοί με τα βεβαιότητας, θα κληρονομήσουμε τα πάντα. Αυτό ο οποίο είναι θα κληρονομήσει τα πάντα. Εμεί θέλουμε κληρονομίε στη γη. Εγώ λίγα χωράφια κληρονόμησα και πληρώνω ακόμα. Δεν έχω ωφεληθεί. Σα λέω την αλήθεια. Αλλά η κληρονομία, η αιώνια, η άφθαρτη, την οποία ο Θεός ετοιμάζει για το λαό για τον καθένα από εμάς, αδερφοί. Προσέξτε, είναι πολύ φοβερό. Κληρονόμη του νέου ουρανού και της νέας γης, έτσι. Όχι αυτή τη γη. Υπάρχουν αδέρφια που περιμένουν πότε να γίνει η βασιλεία του Θεού επί τη γη για να γίνουν δήμαρχοι και δεν ξέρω τι... Ε, του λένε, εξουσιαστέ επί τη γη αυτή. Όλοι να γίνεται και μακάρι όλοι να γίνουν εξουσιαστέ σε αυτή τη γη. Εγώ δεν θέλω αδέρφη σε αυτή τη γη. Εγώ θέλω να μπω, στη νέα, να μπω στη νέα γη και στο νέο ουρανό, όπου δικαιοσύνη θέλει κατοική. Σε αυτή τη γη δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Μα τα χίλια χρόνια σαν μια μέρα θα είναι. Θα είσαι μια μέρα δήμαρχο, αδερφέ. Σα αρέσει. Μια μέρα είναι. Έτσι ε, δεν λέει τα χίλια χρόνια σαν μια μέρα. Και μια μέρα σαν χίλια χρόνια. Το λέει. Για μια μέρα θε να γίνει ηγεμόνα. Τα αιώνια. Τα άφθαρτα. Αδερφή, αυτή η γη θα καταστραφεί. Δεν το πιστεύουν οι άνθρωποι και πιστοί ακόμα δεν το πιστεύουν. Και έχω ακούσει και από αδέρφια να λένε Όχι, αυτή η γη θα μείνει. Η νέα γη, αδερφή, στη νέα γη δεν υπάρχει θάλασσα. Θα καταργηθεί και η θάλασσα. Τελείωσε. Η θάλασσα. Χωρί τη θάλασσα δεν υπάρχει ζωή εδώ πέρα. Ναι, αλλά έτσι στην αποκάλυψη η νέα γη φαίνεται ότι δεν υπάρχει θάλασσα. Ούτε το φεγγάρι θα υπάρχει άλλο. Αυτό που ο δορυφόρο τη γη. Δεν θα υπάρχει. Ιδού κάνω τα πάντα νέα, λέει. Ναι, αλλά αυτή η γη τα χίλια χρόνια. Yeah. Εντάξει, υπάρχουν και αιρέσει που ελπίζουν στη... και του λένε και χιλιαστέ, μάλιστα. Εμεί δεν είμαστε χιλιαστέ, αδερφοί. Εμεί από το θάνατο, αδερφοί, ήρθαμε στη ζωή. Από, τη, από, την, από, το φθαρτό θα ενδυθούμε την αυθαρσία και από το θνητό την αθανασία. Που σημαίνει από τότε και μετά είμαστε πάντα με τον κύριο, αδερφοί μου. Αυτά δεν τελειώνουν. Τα αιώνια είναι άφθαρτα, αδερφοί. Άλλο κόσμο. Και μπορεί να σκεφτούμε καμιά φορά και ρωτάνε, αδελφοί, αδελφοί, θέλουν να μάθουν. Όταν λέει ο κύριο ότι θα καθίσουμε στην τράπεζα εκεί, στην τράπεζα του ουρανού, θα έχουμε ανάγκη φαγητού εκεί πέρα. Κανένα δεν, δεν ξέρει ακριβώ πώ θα είναι τα πράγματα, αδερφοί. Ό,τι είναι γραμμένο και αποκεκαλυμμένο, αυτό γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι μια μέρα θα τα δούμε αδερφοί και θα τα κληρονομήσουμε και θα τα απολαύσουμε. Αλλά θα είναι, είμαι σίγουρος ότι θα είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι είναι εδώ πέρα στη γη. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής αυτής εδώ στη γη αδερφοί είναι τι είναι, ξέρετε, πόνος, μόχθος, αρρώστιες, τι να πω, τι να πούμε, Εκεί δεν θα υπάρχουν αυτά, δεν θα υπάρχουν. Ούτε πόνος, ούτε κραυγή, αδερφοί, ούτε φόβοι, θα υπάρχουν, ούτε ο διάβολο θα υπάρχει εκεί πέρα, ούτε τα δαιμόνια θα υπάρχουν. Και ποιο θα υπάρχει, αδερφή. Αυτά τα ευλογημένα όντα, που λέγονται άγγελοι του Θεού και ο λαό του Θεού, αδερφή. Πλήθο αναρρύθμιτο από όλο τον κόσμο, από όλε τι φυλέ τη γλώσσα και τα έθνη. Μακάρι όλοι να βρεθούμε εκεί πέρα μια στιγμή, αδερφή, γιατί η λέει στην αποκάλυψη. Το πλήθος αυτό και όλοι οι άγγελοι του Θεού φωνάζαν και δοξάζαν τον Θεό. Αλληλούγια! Αλληλούια. Και η Εκκλησία θα είναι εκεί. Η Εκκλησία από την Αρπαγή και μετά θα είναι πάντοτε με τον Κύριο, αδερφή. Δεν θα αποχωριστούμε πλέον, αδερφή μου. Ούτε τώρα, αδερφή, έχει αποχωριστεί ο Κύριος από μας από τη ζωή μας. Είναι παρόν, είναι μαζί μας, είναι κοντά μας, είναι ανάμεσά μας. Δεν εγκαταλείπει ο Κύριος το λαό του. Δεν αφήνει ο καλός οπημένας αυτός, ο αρχιπημή να το πούμε έτσι, τα προβατά του, αδερφή, να τα αρπάξει ο λύκος. Αδερφοί, είμαστε πεφυλαγμένοι, αδερφοί, από το σκύπτρο και τη ράδο του Κυρίου μας Ιησού Χριστό. Και είμαστε ασφαλείς μόνο όσο μένουμε στον Κύριο, ακούμε τη φωνή αυτού και τον ακολουθούμε, αδερφοί. Και ό,τι κάνουμε στο όνομα του Χριστού, αδερφοί, να μην το κάνουμε με αμέλεια, να το κάνουμε με αγάπη για το πρόσωπο αυτό και με χαρά. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Αμήν. Ας σηκώθουμε, αδερφοί.